θα βασιστείς επάνω του. Είναι πολύ καλό για να κάνεις δεύτερο κέντρο επιχείρηση θα είναι ο Γιώργος ο Πανταρώτας με το αυτοκίνητό του που έχουμε βάσει και κέντρο εκεί πέρα. Εσείς, αν δεν σας μιλήσω απευθείας για το αυτοκίνητό μου. Γέρφινε, βάλτε τα πόδια και δεν κοίτα. Θα σας δείξουμε πώς το χωράμε. Έχουμε, πετάμε το στην θάλασσα, πετάμε και το θέλω να ρωτήσουμε. Και κατευθείαν μαζί. Λοιπόν, οπότε τηλεπικοινωνίες. Θα καθίσει ο Γιώργος ο Πανταρώτας με την Ιωάννα. Έτσι, μαζί με τον Δημήτρη Τζορπάκα. Είναι οι πρώτοι ανταποκρινόμενοι που θα φύγουν μακριά με τους σκάφους που έχει η μηχανή για να πάνε να δουλέψουν να μας πούνε πώς και τι. Την ώρα που θα πάρουμε την εντολή ότι έγινε το να πάμε. Το τι θα κάνει ο Γιάννης όταν θα βγάζουμε, γιατί θα ξέρουμε τι, ότι κάθε τραυματίας τι, θα μας πούνε ότι ξέρετε, την πρώτη ανταπόκριση την κάνουν οι βάρκες. Δηλαδή έχω έναν ανέστητο, έχω έναν άνθρωπο που χτύπησε, έχω αίματα, έχω τέτοιο. Θα ενημερώνω εγώ τον Γιάννη, ο Γιάννης θα πρέπει να ξέρει πώς θα το πηγαίνει αυτό που θα βγει έξω. Εντάξει. Θα βάλετε τα καπελάκια σας και με στολή και θα κάνετε πεζοπόρο. Η Ελένη έχει μια ψηλό... Είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να εκπαιδευτούμε ακόμα μια φορά, γιατί μέσα από την εκπαίδευση γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας εκπαιδεύσει το πολεμικό ναυτικό σε έρευνα αγνοωμένων και ό,τι έχει σχέση με ναυάγια. Επειδή και η ομάδα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είμαστε κοντά στην θάλασσα, τα μέλη μας σήμερα θα εκπαιδευτούν πώς θα διασώζουν κόσμο όταν χρειαστεί σε μια κριτική ανάγκη. Είμαστε από την Παρασκευή εδώ πέρα, έχουμε παρακολουθήσει ένα τριήμερο σεμινάριο που έχει σχέση με την επιβίωση στη θάλασσα. Εκπαιδευτής μας είναι ο πλωτάρχης, ο κύριος Λογοθέτης από το πολεμικού ναυτικού και συμμετέχει και το λιμενικό σώμα. Ερχόμαστε να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι όσο μπορούμε, γιατί και η βάση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι πολύ κοντά σε θάλασσα, οπότε μας χρειάζονται και πιστεύουμε να γινόμαστε ακόμα πιο χρήσιμοι στον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τάσο Ταμπαραγκούντα για τα σκάφη μας παρέχει. Και όλα τα παιδιά της βάσης Αθήνας για την απίστευτη συμπαράσταση που μας έδειξε αυτές τις μέρες. Ωραία! Απελευθερώνομαι από τους δύο τρόπους πολίτησης. Κάνω χάρη τρεις ομάδες μεταξύ τους, κύκλο και μετά μπαίνω ένας μέσα στον άλλον. Προτείστε να συντονίσετε τα χέρια σας, να μην πηγαίνετε βάρκα για αυτό. Πηγαίνετε στο μπλόκι και ερχόσαστε. Ωραία! Αυτά εκτός ραφ.
ακολουθούμε μια άσκηση έρευνας και διάσωσης. Διάσωση ναυαγών με την βοήθεια του λιμενικού, ελληνικού λιμενικού σώματος και του πολεμικού ναυτικού. Οι εκπαιδευτές τους μαθαίνουν πρώτα πώς να διασώζουν άτομα, πώς να κολυμπάνε μεσοσίδιο μες στο νερό και μετά θα κάνουμε ένα πραγματικό σενάριο, διάσωση πραγματικού ναυαγίου, περισυλλογή ναυαγών και παροχή πρώτων βοηθειών. Θέλω 4 εθελοντές για να κάνουν τα θύματα εδώ πέρα μπροστά. Όποιος θέλει να μου πει από τώρα, 4. Εσείς οι 4 θα σας πούμε που θα είστε, εντάξει, και θα γίνει η διάσωση. Θέλω έναν άντρα, θα πάμε να το βάλουμε σε εκείνο το νησάκι απέναντι με ένα καπνογόνο για να τα ανάψει όταν τον πούμε, με ασύρματο. Αυτή τη δουλειά μπορείτε να την κάνει και η Αθήνα κάποιος. Ο Βασίλης, γράψε. Να παγωσώστες, Βασίλης, Σοβοκλής, κανένας άλλος που θέλει. Εντάξει, απλά θα έχεις το τέτοιο όταν σου πω Τάσο, άνοιξε, ανοίγεις και το βγάζεις και έρχονται άλλοι και κάνουν τέτοιο. Εντάξει. Πώς? Τάσο, το καλές.
Θα μείνετε ακίνητοι, πονάτε κάπου, μπορείτε να μου δείξετε αν πονάτε. Πρέπει, δεν πονάτε πουθενά. Απλά δεν αισθάνεστε καλά. Νιώθετε εδώ πέρα, το πατάω, το νιώθετε. Εδώ, ωραία. Εδώ το νιώθετε. Ωραία. Εδώ, το νιώθετε. Ωραία. Δεν χρειάζεται χωρίο. Προσπαθήστε να τη σηκώσετε. Θα μπορέσετε να περπατήσετε να σας βοηθήσουν. Θα μπορέσετε. Πάρτε να τη σηκώσετε. Θα το δώσω δύο. Έρχομαι. Δεν το φάνω.
ένα, δύο, τρία, σιγά σιγά. Ωραία, σιγά σιγά, 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 σιγά. Πάμε κάτω, πάμε κάτω, πάμε κάτω, εκεί. Θα βάζω ένα οξύμετρο να δούμε λίγο τα ζωτικά σας και το οξυγόνο. Πώς είστε, εντάξει? Πιώνετε. Δεν πονάτε πάντως? Όχι. Η οξυγόνωση είναι καλή. Μη φοβάστε, θα σας περιποιηθούν εμείς. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Παίρνω λίγο το σφιγμό σας από τις αλβίλες. Λοιπόν, θα σας κάνω έναν έλεγχο λιγάκι. Πες μου λιγάκι αν νιώθετε εδώ πέρα τίποτα πόνο. Απλήστε με! Με το παιδί μου! Το παιδί μου! Θανάση! Πού είσαι, Θανάση! Παρακαλώ να ξεκινήσουμε.
Πάμε με το 3. 1, 2, 3, πόδια κάτω. Πέστε μου λιγάκι τι γίνεται το περιστατικό. Λοιπόν, Δημήτρη, αναφορά. Στο λεπτό και το Medic. Κρατάω. Λοιπόν, κυρία αισθάνεται τα πόδια της από εκεί και κάτω πονάει συνέχεια. Από εκεί μέσα και κάτω πονάει υπερβολικά. Ωραία. Βρέθηκε σε νερό. Ελένη, διαυγής, συνεννοήσιμη, μη συγχυτική, αναπνέες καλά, μια χαρά, όλα. Έχω θέμα από τη μέση και κάτω. Έχω θέμα από τη μέση και κάτω. Κίνηση. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ωραία. Άρα, αν είναι καλά, μπορούμε να το βγάλουμε.